Ηρακλής ολοκλήρωσε όλους τους προηγούμενους άθλους, ο Ευριστέας τον διέταξε να του φέρει τα άλογα του Διομήδη. Ο Διομήδης ήταν γιος του Άρη και βασιλιάς ενός λαού Άγριου στη Θράκη. Τα άλογα του ήταν ανθρωποφάγα και τόσο άγρια που τα είχε συνεχώς αλυσοδεμένα. Όποιος είχε την ατυχία να αναβαλίσει στην παραλία αυτού του βασιλείου ή σήκωνε κεφάλι στο βασιλιά, γινόταν τροφή των λαγών. Η αποστολή του Ηρακλή ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη, γι' αυτό και δεν πήγε μόνος του σε αυτό το μακρινό ταξίδι. Πήρε μαζί και φίλους του για να τον βοηθήσουν. Μόλις έφτασαν, νίκησαν τους φρουρούς που προστάτευαν τα άλογα και τα εχμαλώτησαν. Ένας από τους συντρόφους του Ηρακλή έμεινε πίσω να τα φυλάει, όσο ο Ηρακλής και οι υπόλοιποι πήγαν να αντιμετωπίσουν το στρατό του Διομήδη, που στο μεταξύ είχε μάθει τι είχε συμβεί. Ο Ηρακλής κατάφερε τελικά να νικήσει το στρατό με ένα τέχνασμα. Άνοιξε χαντάκι από τη θάλασσα προς τη στεριά για να μπει νερό και έτσι οι στρατιώτες το έβαλαν στα πόδια για να μην πνιγούν. Στη συνέχεια έπιασε το Διομήδη και τον έδωσε στα άλογα που τον καταβρόχθησαν. Δυστυχώς όμως, μέχρι να επιστρέψει, τα αιμοβόρα άλογα είχαν φάει και το φίλο του τον Άβδυρο. Ο Ευριστέας, όταν ο Ηρακλής του παρέδωσε τα άλογα, τα ελευθέρωσε. Αυτά έφτασαν μέχρι τον Όλυμπο, όπου έγιναν με τη σειρά τους τροφή για τα άγρια θηρία.